Σταδιακά πιστώνονται από χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, οι πληρωμές για 56 καθεστώτα και αφορούν καθαρίσεις ενισχύσεις της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος και των γεωργών νεαρής ηλικίας, καθώς και σε συνδεδεμένα καθεστώτα μικρών νησιών Αιγαίου, ειδικών ενισχύσεων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας και εξισωτικής αποζημίωσης. Δεν θα είναι αυτό που περιμένουν οι παραγωγοί, αυτό που περιμένουν οι αγρότες. Δηλαδή, μια ολοκληρωτική πληρωμή σε όλα, σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει. Περνάμε ακόμα μια δύσκολη χρονιά. Είδαμε ότι πέρυσι το 2022 έγινε ένα μπάχαλο με τις παρεμβάσεις από μια νέα εταιρεία που ανάλαβε την τεχνική στήριξη των ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν χαθεί πολλά χρήματα. Παραγωγοί που δεν έκανε να πάρουν χρήματα έχουν πάρει χρήματα και παραγωγοί που ήταν καθόλου ανώμοιμοι δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Θα γίνει αυτή η πληρωμή διότι είναι υποχρεωμένη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινοτικά, η κοινοτική νομοθεσία τους υποχρεώνει να κάνουν μια βασική πληρωμή τέλος του Ιούνιου και να ξεκαθαρίσουν την προηγούμενη χρονιά, αλλά εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνεται πως στην παρούσα πληρωμή θα συμπεριληφθούν τα αφημί που εμπλέκονται σε διοικητική πράξη, των οποίων έχει ολοκληρωθεί αξιολόγηση μηχανογραφικά από τον οργανισμό. Για όσους δικαιούχους δεν συμπεριληφθούν σε αυτή την πληρωμή, θα υπάρξει δυνατότητα νέας συμπληρωματικής πληρωμής μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και με ακρότατο χρονικό σημείο την 15η Οκτωβρίου. Παράλληλα, από τα 5.400 αφημί που έχουν δεσμευθεί από το Εθνικό Απόθεμα των ετών 2021-2022, δικαιολογητικά απόδειξη της νόμιμης κατοχής έχουν επισυνάψει 1.900 δικαιούχοι, από τους οποίους θα συμπεριληφθούν στην παρούσα πληρωμή μόνο όσοι έχουν αξιολογηθεί θετικά κατόπιν ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν υπάρχει εκκρεμότητα στον έλεγχο νομιμότητας. Υπάρχουν εκκρεμότητα στις μεταβιβάσεις. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των μεταβιβάσεων που είναι γύρω στο 25% που είναι ακόμα πλήρωτες. Και από εκεί και μετά υπάρχουν τα προγράμματα. Τα προγράμματα όπως είναι η βιολογική γεωργία, όπως είναι οι συνδεδεμένες, δηλαδή είναι το κομφούζιο, η νητρορύπανση. Όλα αυτά λοιπόν τα προγράμματα που περιμένουν και αυτά είτε συνολική πληρωμή κάποιοι παραγωγοί, είτε μέρος της πληρωμής. Δηλαδή έχουν πάρει την πρώτη δόση και περιμένουν τη δεύτερη δόση. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι ο νέος υπουργός θα είναι κάθετος. Θα διορθωθούν όλα αυτά τα κακό κείμενα, αλλά σας είπα είναι πολύ νωρίς. Τις επόμενες μέρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος θα επισκεφθεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, προκειμένου να γνωστοποιηθούν θέματα που απασχολούν τους παραγωγούς.